Καλησπέρα σας, κύριε Κοσμήτων, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε απόψε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Σταϊκό. Και εξ αρχής θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι εδώ μαζί μας σήμερα και μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε την ομιλία του και να την απολαύσουμε στη συνέχεια. Αλλά ακόμα, και νομίζω ότι εδώ μεταφέρω και του Πρεσβυτερικού Συμβουλίου της σκέψης και θέλω να πιστεύω και όλων των συναδέλφων του Πανεπιστημίου, θέλω να τον ευχαριστήσω για το σημαντικό και μεγαλειώδες έργο που έχει παραγάγει υπό την ιδιότητά του ή την ειδικότητά του ως ιστορικού του βιβλίου. Ξέρω ότι έχει κάνει αντίστοιχο έργο και στην αρχιτεκτονική, την άλλη ιδιότητα, αλλά γι' αυτό δεν είμαι ειδικός να πω τίποτα. Αλλά για την ιστορία του βιβλίου πρέπει να πω, ανέφερα ήδη, ότι είναι μνημειώδες η συμβουλή του. Αναφέρομαι στην ιστορία της βιβλιοθήκης στον δυτικό πολιτισμό, από την αρχαιότητα μέχρι και την Ευγένση. Και επίσης στο άλλο, είναι πεντάτομο αν δεν κάνω λάθος αυτό το έργο του, και στο άλλο επίσης πολύτομο, τετράτομο έργο, η πνευματική πορεία του γένους, που ξεκινά από, με όχημα το χειρόγραφο και έργο βιβλίο και ξεκινάει από τα μέσα 18 χρόνια για να φτάσει στις αρχές του 19ου πριν το ξεκίνημα της Ανάστασης. Είναι ένα έργο που είχα την ευκαιρία να πω τώρα στον κύριο Σταϊκό ότι είναι ένα έργο τεκμηριωμένο με όλη την επιστημονική αυστηρότητα, αλλά μπορεί και διαβάζει, γίνεται αντικείμενο μελέτης από όχι μόνο από ειδικούς, αλλά και από όλους όσους ενδιαφέρον. Με αυτά τα λόγια, καλωσορίζω τον κύριο Σταϊκό και τον ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία του εδώ και εσάς που είστε μαζί μας και μαζί θα τον παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και πριν από όλα να σας ευχαριστήσω γιατί όσοι ήρθαμε σήμερα εδώ ξέρουμε ότι ήρθαμε με τα ποδαράκια μας ή τέλος πάντων κάνοντας πολλές προσευχές μέχρι να φτάσουμε λόγω της απεργίας. Οπότε κύριε ευχαριστώ που είσαστε εδώ και γι' αυτό δικαιολογούμε και απολογούμε που έχουμε τόσο λίγο κόσμο. Αλλά έτσι τι να κάνω. Ο κύριος Αντιπρίτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, καθηγητής κύριος Δημήτρης Καραδήμας, ο οποίος λειτουργεί με ειδικότητα και ως αντιπρίτανης εδώ είναι η βάση των σχέσεων που έχει το Πανεπιστήμιο με τον πολιτισμό σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, σφραγίζει με την παρουσία του τη σοβαρότητα της σημερινής διάλεξης παρά τις δυσκολίες της ημέρας. Ρόλος μου, εμένα, αφού ευχαριστήσω τον κύριο Αντιπρίτανη και τον κύριο Κοσμήτορα, κύριο Χαλδεάκη της Φιλοσοφικής Σχολής που είναι μαζί μας και τον ομιλητή, να σας παρουσιάσω τον ομιλητή, πράγμα που είναι και δύσκολο και εύκολο. Ίσως τελικώς να είναι εύκολο, γιατί όσο και να είναι εύκολο να μιλήσει κανείς για τον κύριο Σταϊκό, γιατί έχει κάνει τόσα πολλά, είναι όμως και δύσκολο, γιατί η επιλογή είναι δύσκολη και είναι και πολύ τιμητικό για μένα. Εκτός από την αγάπη και την ανοχή, εκτός από την αγάπη και την ανοχή μεταξύ των ανθρώπων, οποιονδήποτε, μετρίων από μια μεριά και πολύ παραπάνω από το μέτρο από την άλλη, όπως την προκειμένη περίπτωση, με ποιον άλλο τρόπο αλήθεια θα μπορούσατε να με συγχωρέσετε, αν σε αυτή την αναφορά αρχίζω με ένα δικό μου παιδικό ενθύμιο.
απόδειτο απαστράπτων βιβλίων με ένα θέμα, ένα κουδελάκι. Όσο και να κόστησε, εγώ αυτό το ήθελα για πολύ καιρό. Αφού λοιπόν το απέκτησα και με πολύ ευχαρίστηση το απείλασα, έπρεπε ένα τέτοιο σπάνιο για μένα θησαυρό να το μοιραστώ με τους άλλους. Το πήρα λοιπόν κρυφά από το σπίτι και το πήγα στη δασκάλα μου στο σχολείο και ψελίζοντας της είπα ότι πρέπει να το βάλουμε στη βιβλιοθήκη της τάξης. Και η κυρία με άκουσε, πήρε το βιβλίο, άνοιξε ένα δουλάπι και το κλείδωσε μέσα. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη πληγή ίσως των παιδικών μου χρόνων, γιατί ξαφνικά αυτό το βιβλίο που ήταν να μοιραστώ με όλους βρέθηκε φυλακισμένο μέσα στο μικρό δουλαπάκι της τάξης. Αυτό το παιδικό τραύμα, θέλετε, εξελίχθηκε σε μια μεγάλη αγάπη γενικώς για τη δυνατότητα και τη μαγεία της ανάγνωσης. Απάντηση στην αγάπη για το βιβλίο ως μοίρασμα γνώσης, ανταλλαγή ανάπτυξη της γνώσης και του ανθρώπου για όλους τους ανθρώπους, είναι το όραμα του Κώστα Στάιτ. Αναφέρει μάλιστα κάπου, θεωρώ ότι η συλλογή βιβλίων που αντανακλά εν προκειμένου του το έχει γράψει ένα από τα τελευταία βιβλία για την πνευματική ιστορία του γένους, δεν μπορεί να αποτελεί προσωπική υπόθεση, αλλά κτήμα όλων των Ελλήνων. Ο κ. Κωνσταντίνος Στάιτος γεννήθηκε στην Αθήνα, άρχισε τις σπουδές του στην Σχολή Καλών Τεχνών και κατόπιν στην École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs στο Παρίσι, την ανώτερη εθνική σχολή διακοσμητικών τεχνών. Η σταδιοδρομία του ως αρχιτέκτονας άρχισε στο Παρίσι με την αποκατάσταση και ανάπλαση ιστορικών και μνημιακών κτισμάτων. Η αρχιτεκτονική του δραστηριότητα πήρε την τελική μορφή της, νομίζω, όταν ανέλαβε και ανέδειξε ως μνημειώδες έργο τη βιβλιοθήκη της Μονής του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στην Πάτρα. Ακολούθησαν και άλλα παρόμοια έργα μεγάλης εμβέλειας, η βιβλιοθήκη του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι, η βιβλιοθήκη Δημήτριος Πουρνάρας στην Σεσιαία, η μετατροπή του κτίσματος Κωστής Παλαμάς, έργο του Κλεάνθη, σε δευκτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, η μετατροπή της ρωτώντας του Ιερού Ναού του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος στον Παλατίνο Λόφο στη Ρώμη, 5ο αιώνα, από Καθολικό σε Ορθόδοξο Ναό, το Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων και άλλα πολλά και διάφορα. Παράλληλα, ως εραστής του βιβλίου, από το 1968 ξεκίνησε τη βιβλιοθήκη του με εκδόσεις αρχικά που αφορούσαν το αποτύπωμα των ιστορικών αρχιτεκτονικών μνημείων της Γαλλίας, θέμα που έχει να κάνει πιο πολύ με την αρχιτεκτονική του ιδιότητα. Ωστόσο, το πνεύμα του βιβλιόφιλου και του συλλέκτη εξελίχθηκε με πάθος μέσα του για τις εκδόσεις που είναι σχετικές με την ιστορία της ελληνικής τυπογραφίας από το 15ο αιώνα και μετά. Και όπως βέβαια μιλάμε για αναγέννηση, το ελληνικό στοιχείο εκεί δεν είναι πια ένα ελληνικό στοιχείο, αλλά είναι ένα παγκόσμιο στοιχείο, άρα το ενδιαφέρον του κ. Στάιτου εξαπλώθηκε προς την κατάσταση βιβλίων και βιβλιοθήκης της όρευσης γνώσης παντού. Έτσι η συλλογή έγινε η διερεύνηση της εκδοτικής δραστηριότητας του γένους από την αναγέννηση μέχρι τα πρώτα επαναστατικά χρόνια. Και για αυτό το βιβλίο μίλησε ακριβώς ο κ. Αντιπρίτανης, η πνευματική πορεία του γένους με όχημα το χειρόγραφο και παιδικό βιβλίο, 4 τόμοι από το 13ο αιώνα έως περίπου την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό το βιβλίο, πνευματική πορεία του γένους, είναι ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος. Είναι ένας θησαυρός, ένα πάθισμα για την πνευματική πορεία. Και ο τέταρτος τόμος κυκλοφόρησε ακριβώς με τον εορτασμό των 200 ετών από το 1721. Ένα άλλο μακρόχρονο έργο του, αλλά και πάλι μακρόχρονο του κ. Αντιπρίτανης, είναι η ιστορία της βιβλιοθήκης στον δυτικό πολιτισμό, που κυκλοφορεί στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα κινέζικα. Το Μουσείο και η Βιβλιοθήκη των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια είναι ένα δοκιμιακό, ιστορικό και καλλιτεχνικό κομψοτέχνημα και μάλιστα αυτή τη στιγμή μεταφράζεται στα αραβικά, έχει κυκλοφορήσει ήδη στα αγγλικά και θα κυκλοφορήσει και στα αραβικά.
προηγούνται ή ακολουθούν αναλόγως πολλά, όντως πάρα πολλά έργα με θέματα τις βιβλιοθήκες, τη δημιουργία, εκδοτική και ιστορία κειμένων, τη ζωή και το έργο λογίων της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης και του βιβλίου γενικότερα. Λίστα εξ αυτών έχουν μεταφραστεί σε πολλές και διάφορες γλώσσες. Όραμα του κυρίου Στάικου είναι μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια για την ιστορία και το περιεχόμενο των βιβλιοθηκών όλου του κόσμου από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μπορεί το εγχείρημα να μοιάζει αδύνατο, αλλά εδώ που είμαστε, να δείτε ότι θα το δούμε και σύντομα, χάρη στην συνεχή, άοπνη, προσινή και ευφυή προσπάθεια του κυρίου Στάικου. Η σημερινή διάλεξη έχει τον τίτλο «Αρχαίες ελληνικές βιβλιοθήκες στην Ισλαμική επικράτεια». Το θέμα άκρως ενδιαφέρον, καλεί τον ομιλητή να μας διαφωτίσει. Κύριε Στάικο, σας ευχόμαστε υγεία για να συνεχίζετε το μακρόπνοο έργο σας. Έχετε το λόγο. Κύριε Δημήτρη, κύριε Κοσμήτωρα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και για την πρόσκλησή σας να έρθω να μιλήσω εδώ για ένα ιδιαίτερα προσφυλές σε μένα θέμα, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι γνωστό τι υποκρύπτει από κάτω. Και αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να δώσω έτσι μια εικόνα του τι θα πει αρχαία βιβλιοθήκη και αρχαίες βιβλιοθήκες. Ευχαριστώ επίσης την φίλη, κυρία Ελένη Κονδύλη, για τα καλά της λόγια, αλλά και για την πρωτοβουλία της να με καλέσει σήμερα εδώ να μιλήσουμε. Αρχαίες ελληνικές βιβλιοθήκες στον Ισλαμικό κόσμο. Η έννοια, ο όρος βιβλιοθήκη στον αρχαίο ελληνικό κόσμο δεν υπήρχε. Ήτανε τμήμα ενός μουσείου όπου οι μουσες προστατεύαν τα γράμματα και τις τέχνες. Και στο κεντρικό κτίσμα το οποίο θησάβριζε τα όποια βιβλία στην οποιαδήποτε μορφή, θησάβριζε επίσης και διάφορα μαθηματικά, αστρονομικά, μουσικά όργανα. Είχαμε λοιπόν ένα μουσείο των μουσών. Η πρώτη προσπάθεια για προσέγγιση αυτού του κτίσματος παραπέμπει στην φιλοσοφική σχολή του Θεαδίτου Μιλήσιου στη Μίλητο. Η Μίλητος καταστράφηκε ολοσφαιρώς από τους Πέρσες, ωστόσο τα ερείπια τους, τα ερείπια της βιβλιοθήκης δείχνουν ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο τυπικό αυτής της σχολής, η οποία επίσης ήταν μια εσωτερική σχολή με μαθητές οι οποίοι ζούσαν μέσα, ομοτράπεζαν, και οι οποίοι ασχολούνταν με διάφορες επιστήμες, όχι μόνο με τα γράμματα. Αυτή η σχολή και αυτή η φόρμα της σχολής μεταφέρθηκε από τον Πυθαγόρα στον Πρόθωνα, όπου επίσης δεν έχουμε στοιχεία αρχιτεκτονικά για να μας υποψιάσουν για την τυπολογία της βιβλιοθήκης του Πυθαγόρα. Ωστόσο, έχουμε μια καλή θετική βάση να σκεφτούμε πώς ήταν με βάση την Ακαδημία του Πλάτωνα, ο οποίος πήγε στον Πρόθωνα και έμεινε εκεί πέρα επανειλημμένος, ήρθε και σε επαφή με τον μαθηματικό, με τον Αρχίτα, και έμαθε και πήρε τις διάφορες αναλογίες που ήθελε να προσαρμόσει στην Ακαδημία. Πατάω. Ναι, να το πω. Και εγώ μην τα να αυτή είναι η Ακαδημία του Πλάτωνα. Υπάρχει ένα πρόφυλλο εδώ, υπάρχει μια στοά, περίοπτο στοά. Υπάρχει στη μέση ένας ανοιχτός χώρος και μια πηγή, ένα νερό, το οποίο ήταν απαραίτητο στοιχείο σε οποιαδήποτε φιλοσοφική σχολή από την εποχή που οι Έλληνες, οι Μιλήσιοι ήρθαν σε επαφή με, με την Περσία, με τους Ιδανούς, και εκεί υπήρχε ένα πρότυπο του Παραδείσου.
Αυτό το πρόσωπο του Παραδείσου ήταν μια περίκλειστη, ένας περίκλειστος χώρος στον οποίο υπήρχαν άγρια ζώα, υπήρχε η πανίδα, η χλωρίδα επίσης και υπήρχε και το νερό που είναι απαραίτητο στοιχείο σαν στοιχείο συστατικό της ζωής. Λοιπόν, πάντα σε όλες τις φιλοσοφικές σχολές υπήρχε αυτό το νερό, το οποίο είχε και μια πρακτική ιδιότητα, διότι οι διάφοροι που ήταν εκεί και λειτουργούσε και σαν γυμνάσιο μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο νερό. Τώρα, στην περίοδο αυτή στο ΑΠ, σκεπασμένη, υπήρχαν κατά κάποιο τρόπο τραπέζια, απλά τραπέζια, όπου γινόταν η ανάγνωση αλλά και η αναπαραγωγή των βιβλίων. Δηλαδή, οι προσωπικές διαλέξεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη μέσα στην Ακαδημία προσφέρονταν επίσης για να συνταχθούν οι διάλογοι ή τα όποια διδακτικά βοηθήματα ήταν στην διδασκαλία της σχολής. Εδώ λοιπόν, εδώ στο κέντρο, εδώ υπήρχε ένα βάθρο με τις μουσες. Οι μουσες αυτές οι οποίες βλέπανε στο κέντρο εδώ, ήταν η αίθουσα του μουσείου, δίπλα δεξιά και αριστερά υπήρχαν αίθουσες διδασκαλίας, το ξέρουμε αυτό, υπήρχαν, υπάρχουν περιγραφές που δείχνανε πώς διδάσκανε. Και δεξιά και αριστερά υπήρχαν μια βιβλιοστάσια για βοηθητικά βιβλία ή και ρόλους για αντιγραφές. Να προσέξει κανένας ότι εκτός από τους ναούς, στην αρχαία, στην αρχιτεκτονική της αρχαίας δηλαδή, κανένα, μα κανένα κτίσμα δεν είναι σύμμετο. Υπάρχουν ασύμμετα κτίσματα εδώ και εκεί, όπως το κίνος Άργους, το σχολείο. Εδώ λοιπόν έχουμε για πρώτη φορά ένα καθόλου συμμετρικό κτίσμα. Έχω κάνει μια μελέτη και έχω με βάση την πυθαγόρια γεωμετρία έχω δει ότι όλες αυτές τις διαστάσεις παραπέμπουν στο 1:2 το πυθαγόριο και σε ορισμένους αριθμούς που είναι τυπικό αυτής της πυθαγόριας φιλοσοφίας. Αυτό είναι. Εδώ είναι το πρόπυλο, εδώ ήταν γραμμένο δις αγιομέτρητος Ισίτο και εδώ πάλι αυτή η κεντρική που έχει τα βιβλιοστάσια έχει επίσης τη Θεάτινα ή κατ' επέκταση πολλές φορές αργότερα του Απόλλωνα και υπάρχουν επίσης τα σύνδια γύρω-γύρω σαν εξέδρες όπου κάθονται και συζητάνε, διαλέγω. Εδώ ο οίκος του αναγνώστη που υπάρχει εδώ και εδώ είναι με βάση την εκδοτική φιλοσοφία της Πλατωνικής Ακαδημίας κάθε τι που έβγαινε έξω από την Ακαδημία έπρεπε να είναι προϊόν τη σύμφωνη γνώμη ολονών. Ο αναγνώστης από τον Πλάτωνα εκλέχθηκε να είναι ο επίσημος αναγνώστης, ο πιο σημαντικός, γιατί υπήρχε και ένας άλλος, ήταν ο ίδιος ο Αριστοτέλης, ο οποίος διάβαζε και άκουγε και απαντούσε σε όλες τις επικρίσεις και τα σχόλια που είχαν οι μαθητές του. Εάν ο αναγνώστης δεν ανέκρινε ότι αυτό το κείμενο είναι έτοιμο προς έκδοση, δεν έβγαινε. Τώρα, τι έγινε εντωμεταξύ και πώς οι διάλογοι του Πλάτωνα κυκλοφορούσαν και κυκλοφορούσαν κατά εποχές, όπως το βρήκαμε αργότερα, με διαφορετικά κεφάλαια από το πρώτο, από το ένα αντίγραφο στο άλλο. Λοιπόν, ναι. Αυτή είναι μια σχεδιαστική φόρμα. Εδώ είναι η Αθηνά, το Πιτανέλη. Εδώ υπάρχει μια περίσταση, δηλαδή δεν εφάπτεται το ένα κτίσμα με το άλλο για να μην περνάει η υγρασία και για να μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνία. Και εδώ είναι η αίθουσα διδασκαλίας και εδώ ήταν τα βοηθητικά βιβλιοστάσια. Αυτό το τυπικό, ακολούθησε το Λύκειο του Αριστοτέλη, ακριβώς το ίδιο, ίδια συμμετρία και κατ' επέκταση αυτό το αρχιτεκτονικό, αυτή η αρχιτεκτονική τυπολογία μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια
επειδή αυτός που ήρθε ουσιαστικά να δείξει πώς έπρεπε να λειτουργήσει το μουσείο και η βιβλιοθήκη των Πτολεμαίων ήταν ένας μαθητής του Αριστοτέλη και φίλος του, ο Δημήτριος Παλιρέας. Ο ίδιος δεν έμεινε εκεί, δεν έγινε επικεφαλής ή προϊστάμενος της βιβλιοθήκης, διότι άλλαξε ο ρόλος των διακόνων, ωστόσο εκείνος ο ίδιος έδωσε το χαρακτήρα. Δηλαδή εδώ είναι η αντίληψη. Είσοδος, περίοπτη στο ΑΠ, κοιτώνες, βοηθητικοί χώροι, όλα συμμετρικά, η στέρνα, ο ναός των μουσών εδώ, δύο εξέδρες με αγάλματα δεξιά και αριστερά, η περίσταση και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων. Μέχρι σήμερα δεν έχει ακολουθήσει κάποιος αρχαιολόγος ή ερευνητής αυτή την ιστορία. Βλέπουμε κάτι χαρακτικά να καίγεται τη βιβλιοθήκη, κάποιους Αιγύπτιους να προσπαθούν να μεταφέρουν τα βιβλία εδώ και μπορεί, επειδή η βιβλιοθήκη ήταν κολοσσία και τεράστια, και να μην ξεχνάμε ότι και εδώ υπήρχε το ίδιο τυπικό. Αφενός μεν προείστατο του μουσείου ένας ιερέας και επίσης ήταν κλειστό το μουσείο, δεν μπορούσε να βγει έξω. Μπορεί, δεν αποκλείεται, δεν υπάρχουν στοιχεία αρχαιολογικά, ότι κάτω από τις βιβλιοθήκες, τους χώρους της βιβλιοθήκης, υπήρχαν και υπόγεια που ήταν η επέκτασή τους, επειδή το κλίμα στην Αίγυπτο ήταν καλό και για τη συντήρηση των βιβλίων, των παπύρινων ρόλων, δεν αποκλείεται να είχαν πάει προς τα κάτω. Λοιπόν, ως το τέλος του πρώτου προχριστού αιώνα, αυτό ήταν το τυπικό των βιβλιοθηκών. Δηλαδή ήταν ναή τη γνώση, ναή των μουσών. Αυτό είναι το τυπικό. Η έννοια βιβλιοθήκη δεν υπήρχε από την εκείνη. Ναι. Όταν ο Ιούλιος Κέσσαρ εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια και μαζί του σχετίζεται η τυπόληση της βιβλιοθήκης, κάτι το οποίο είναι σε επίπεδο μύθου, δεν πυρπολήθηκε η βιβλιοθήκη. Απλώς πυρπολήθηκαν 30.000 παπύρινοι ρόλοι, οι οποίοι ήταν στο λιμένα τον βασιλικό, αποθηκευμένοι για να μεταφερθούν στη Ρώμη και να ιδρύσουν την πρώτη δημόσια βιβλιοθήκη. Ήταν άγραφοι παπύρινοι ρόλοι να πάνε σαν πρώτη στη Ρώμη, διότι η εξαγωγή προς όλες κατευθύνσεις, αναδολικά και δυτικά, του πατήρου ήταν Αλεξανδρινή. Ο Κικέρον δεν έζησε, αλλά ένας φίλος του, Αζίνος Ζήμιος Πολίων, ίδρυσε την πρώτη δημόσια βιβλιοθήκη στη Ρώμη το 47, το 42 π.Χ. Έκανε όμως μία καινοτομία, θέλοντας να εξισώσει την ρωμαϊκή λογοτεχνία με την ελληνική, έφτιαξε μία δίδυμη βιβλιοθήκη. Ίδιο κτίσμα, και εδώ βιβλιοστάσια, εσωτερική βιβλία, ξεχωριστά το ελληνικό τμήμα από το ρωμαϊκό, από το λατινικό. Δηλαδή, έκανε αυτή την τυπολογία για λόγους, αν θέλετε, πολιτικούς και προπαγανδίζοντας την ρωμαϊκή λογοτεχνία ότι είναι στο επίπεδο της ελληνικής. Έκτοτε αυτή η παράδοση ακολουθήθηκε ως το 360 μετά Χριστόν σε όλες τις βιβλιοθήκες τις ρωμαϊκές, στη Δύση και στην Ανατολή. Και το τελευταίο, αν θέλετε, τελευταία φορά που επιχειρήθηκε αυτό είναι, θα το πούμε αργότερα, στο θέμα του μεγάλου σχολάρχη και αριστοτελιστή του Θεμίστιου, ο οποίος προσπαθεί να φτιάξει μια βιβλιοθήκη πανεπιστημιακή στην Κωνσταντινούπολη και ξέρουμε ότι έφτιαξε ελληνικό και λατινικό τμήμα ξεχωριστά. Θα προχωρήσουμε. Η βιβλιοθήκη στη Ρώμη. Η βιβλιοθήκη στη Ρώμη
Βιβλιοθήκη του Τραϊανού. Εδώ έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική βιβλιοθήκη, η οποία είναι και πάλι ξεχωριστό τμήμα. Είναι διόρροφη, έχει δηλαδή ένα μπαλκόνι γύρω-γύρω. Εδώ στις εστοχές υπάρχουν βιβλιοστάσια. Εδώ υπάρχει είτε το άγαλμα του Απόλλωνα, που είναι πιο κοντά στη ρωμαϊκή θεολογία, ή του αποθεωμένου Αυτοκράτορα. Εάν ο Αυτοκράτορας ήθελε να ημνηθεί ως Θεός, έβαζε το άγαλμα του εδώ. Υπήρχαν δηλαδή κολόνες, εδώ ένα είδος, ας πούμε, ένα είδος εξέδρας γύρω-γύρω, και εδώ ορισμένα τραπέζια για να αντιγράφουν, και ελάχιστα παράθυρα, διότι το φως ήταν ο εχθρός του βιβλίου. Η μελάνη δεν ήταν αρκετά πυκνή και αρκετά ανδεικτική να αντέξει τις εικόνες του φωτός. Αυτή είναι η εσωτερική. Εδώ είναι ο αποθεωμένος Αυτοκράτορας. Εδώ είναι η Αθηνά από πάνω, στο δεύτερο όροφο. Εδώ υπάρχει ένα γυαλοστάσιο, το οποίο έχει γυαλιά τα οποία, δεν αντανακλούν τον ήλιο, είναι αρκετά σκούρα, και η αρχιτεκτονική είναι αυτή. Αυτή η βιβλιοθήκη του Αδριανού, η οποία δεν σώζεται σήμερα, δεν είναι ένα αυτόνομο χτίσμα, εντάσσεται στην αγορά, όπως και σε όλες τις αγορές, κάθε αυτοκράτορας που έφτιαχνε αγορές, έφτιαχνε και μια βιβλιοθήκη, δίπλα βιβλιοθήκη. Και μάλιστα η επέκταση αυτού του θέματος έφτιαχνε ακόμα και στις Θέρμες, όπου υπήρχε ακόμα εκεί και ακόμα και η τυπολογία, υπήρχε μια εισοχή όπου υπήρχε δεξιά η ελληνική βιβλιοθήκη και αριστερά σε μεγάλη απόσταση η λατινική. Πάμε πλέον στις επαρχίες της Ρωμαϊκής. Η βιβλιοθήκη του Κέρσου, στην αίθουσα. Πολύ σημαντική, σώζεται και γνωρίζουμε, είναι διόρροφη. Πάλι υπάρχει ξεχωριστό τμήμα ελληνικό από λατινικό. Αυτού του τύπου οι βιβλιοθήκες, που πλέον δεν λέγονται μουσεία, αλλά λέγονται βιβλιοθήκες, διότι κατά τους Ρωμαίους είπαν ότι βιβλιοθήκη στους αρχαίους Έλληνες σημαίνει ή μια θήκη με βιβλία ή ένας χώρος ολόκληρος με βιβλία. Αυτή ήταν η ετυμολογία του όρου βιβλιοθήκη. Και σαν παράδειγμα έχουμε τον κάθε με κίνα τοπικό ή άρχοντα να θέλει να προσφέρει στην κοινότητά του, στην πόλη του, μία βιβλιοθήκη για να προάγεται η γνώση και η σχολική, αλλά και η λόγια. Εδώ είναι μια βιβλιοθήκη του Ασκληπίου στην Πέργαμο. Έχουμε και εκεί, στα Ασκληπία, έχουμε τμήματα βιβλιοθήκης, όπου μπορούν οι διάφοροι ασθενείς, νοσούντες, μια βιβλιοθήκη στη Σαλαγασό, μια μικρή πόλη, όπου σώζεται μόνο αυτό το στοιχείο. Κάηκε, έχει τα ψηφιδωτά κάτω, πάλι μια βιβλιοθήκη, τη ρωμαϊκή εποχή. Εδώ είναι μια βιβλιοθήκη στη Θαμουγάνδη, για να δει κανένας το πόσο οι Ρωμαίοι θέλησαν να προσαρτήσουν σε κάθε κοινωνικό σύνολο τις βιβλιοθήκες. Είναι εδώ, εδώ πήγε μία λεγιώνα, η λεγιώνα όταν ήταν υπέργυρη λεγιονάρη, ο κάθε αυτοκράτορα, όπως έκανε και στην Δακία, ο Τραϊανός, έφτιαχνε μία μικρή πόλη, και εδώ στη Θαμουγάνδη, όπου πήγε μια λεγιώνα, φτιάχτηκε η βιβλιοθήκη. Εδώ είναι μια βιβλιοθήκη στην Καρχιδόνα. Εδώ έχω φτιάξει ένα χάρτη του ελληνορωμαϊκού κόσμου με όλες τις βιβλιοθήκες που υπήρχαν. Στην κάτω στην Ελλάδα, στην Μικρά Ασία και στην Ιταλία.
για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος της, της λόγιας από την εντόπιση της γνώσης, θα σας πω ότι ο Κικέρον διέθετε 7 επαύλεις και στις 7 επαύλεις είχε προσωπικές βιβλιοθήκες και μάλιστα βιβλιοθηκάριους Έλληνες. Όπως ας πούμε μας διασώζεται από την αερογραφία του Κικέρονα, κάποιον Μενόφυλλο και κάποιον Διονύσιο. Ευχαριστεί μάλιστα τον Μεκίνα, τούτον και εκδότη του, τον Ποπόνιο Αττικό, ο οποίος ήταν εγκατεστημένο στο Βουθρωτό, στο Βουθρωτό στην, απέναντι από την Αρταϊόνια νησιά, όπου είχε το εκδοτικό του κέντρο και τους διαφόρους ειδικούς για να αντιγράψουν βιβλία και θα φτιάξουν σε όλη την αντιγράφεια τη Ρωμαϊκή. Εδώ λοιπόν έχουμε διάφορες βιβλιοθήκες. Αυτή ήταν η οδός του βιβλίου. Η οδός του βιβλίου ξεκινάει τη Ρώμη. Να το μεταφράσω. Απολωνία. Άκτιο. Φτάνει στην Πέργαμο. Η Πέργαμος, όπως ξέρετε, υπήρχε μια αντιπαλότητα μεταξύ των Πτολεμαίων και των Αταλιδών. Οι Αταλίδες θέλοντας να αποκτήσουν την έγκλη που είχε η βιβλιοθήκη των Πτολεμαίων, προσπάθησαν και έκαναν μια βιβλιοθήκη στην Πέργαμο, η οποία είναι στην ίδια τυπολογία ακριβώς, όπως έχουν δείξει και τα αρχαιολογικά κτηρίσματα, και φτάσαν σε ένα σημείο να διαθέτουν περίπου 200.000 βιβλία. Όσον αφορά τη βιβλιοθήκη των Πτολεμαίων, η ένδειξη 400.000 ή 400.000 βιβλία, για την δική μου την άποψη, είναι λίγη. Είναι λίγα τα βιβλία αυτά. Είναι πολύ περισσότερα ήταν τα βιβλία. Αν σκεφτεί κανένας ότι η φιλολογική προσέγγιση του κατημάχου που έκανε τους πίνακες και των άλλων ονοδίων ήταν να αποκτήσουν ό,τι αντίγραφα υπήρχαν οπουδήποτε, και να τα αντιβάλουν και να δούνε ποια φιλολογική προσέγγιση πρέπει να έχουν για να έχουν ένα αξιόπιστο κείμενο. Υπάρχουν στοιχεία που μας δείχνουν ότι κάθε πλοίο που αντιρρομολούσε την Αλεξάνδρεια έπαιρνε μια ειδική επιτροπή και κατέσχε τα πάντα. Όλα τα πλοία. Τα αντιγράφανε από εκτό στο λιμάνι και τους δίνανε τα αντίγραφα. Να έχουν εκείνη τα λάδι και αυτά. Ναι. Και έχουμε, ας πούμε, παπύρινα βιβλία που λένε Εξμύρνης, Όμηρος. Αυτός, ξέρω εγώ, την Σπάρτη. Δηλαδή, βλέπανε το κάθε αντίγραφο, τι λάθη, δηλαδή, μια παρουσία για όλα τα πράγματα. Για όλα. Φτάνουμε, λοιπόν, το 380, όπως είναι, Κωνσταντιού, η Δία την πρώτη βιβλιοθήκη στο Βυσάριο, πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη. Άλλη βιβλιοθήκη στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι. Αυτή, κατά τη δική μου την άποψη, αυτή η βιβλιοθήκη οργανώθηκε με βάση το υλικό που πήραν οι Βυζαντινοί από την βιβλιοθήκη των Πτολεμαίων, μετέφεραν τα πρωτότυπα, τα αντιγράψανε, έτσι και αλλιώς δεν είχαν καμία αξία την εποχή εκείνη, γιατί με τον χριστιανισμό όλα τα πράγματα άλλαξαν. Τα φέραν λοιπόν εκεί και υπάρχει ένας λόγος συγκεκριμένος, το Διονύσιο, που λέει τι αναβιώνει, τι έργα τα οποία ήταν το μαύρο πίνακα των θεολόγων και των χριστιανών. Και αυτή η βιβλιοθήκη, νομίζω με βάση αυτή τη βιβλιοθήκη, έγινε η πρώτη βιβλιοθήκη τα χρόνια εκείνα του Ιουλιανού, μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Η βιβλιοθήκη αρχιτεκτονικά είναι μια τρίκλικη βιβλιοθήκη και παραπέμπει στους πρώτους χριστιανικούς ναούς της Ρώμης. Κάικη βιβλιοθήκη αυτά δεν έχει μείνει τίποτα. Ξέρουμε όμως τις επιθέσεις που κάνανε. Εδώ είναι μια άλλη βιβλιοθήκη, πολύ, πολύ ιστορική. Είναι η βιβλιοθήκη της Μονής του Στουδίου, στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχουμε και το τυπικό της λειτουργίας της βιβλιοθήκης.
καταγγείλει για να πας... η μόνη βιβλιοθήκη που έγινε χριστιανική, που ήταν σημαντική την εποχή εκείνη, ήταν του Ιστουνιανού, αλλά πάλι αυτή ήταν η βιβλιοθήκη της μόνης του Σινά, αλλά πάλι με επίτηδο την θεολογία, την χριστιανική θεολογία. Καμία άλλη βιβλιοθήκη ως την εποχή εκείνη δεν οργανώθηκε με βάση την πνευματική παράδοση την αρχαία ελληνική και καμία βιβλιοθήκη και όσα βιβλία βρέθηκαν έμειναν κατά τύχη βρέθηκαν εκεί όπως πούμε τη Μονή του Αγίου Σάββα. Βλέπετε το παλίψιο αυτό με τον Ευγύρη, το πιο γράφω και είναι το μοναδικό των σημαντικών προκειμένων του Ευγύρη. Λοιπόν, αυτή είναι μια βιβλιοθήκη του Σινά, η οποία θησαυρίζει και Σινά και αραβικά χειρόγραφα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, η οποία έγινε μετέπειτα. Τώρα ερχόμαστε στα δικά μας. Το Βυζάντιο τον 7ο αιώνα βρίσκεται να έχει να έχει εμπλακεί σε πόλεμο σε τρεις μεριές. Από τη μία μεριά με τους Πέρσες, τους Σλάβους και τους Άραβες. Οι Άραβες εδώ δείχνω τον 10ο αιώνα βρίσκονται εδώ. Μια πάρα πολύ σοφή πολιτική ενέργεια των Αράβων ήταν να εστερνιστούν την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στα εδάφη που είχαν κατακτήσει, να διατηρήσουν την ανεξαρτησία και να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα σαν επίσημο όργανο. Δηλαδή τα βιβλία, μάλλον όλη η αλληλογραφία η κρατική την εποχή εκείνη, τον 7ο αιώνα, πριν από τους Ρωμαίους ακόμα, ήταν αμέσως στα ελληνικά. Έχουμε δε ονόματα ανθρώπων που διατηρούσαν την αλληλογραφία. Όπως όπως ο Ιωάννης Δαμασκηνός, ο οποίος διατηρούσε την αλληλογραφία που είχε, που συνεχίστηκε να είναι στα ελληνικά για έναν αιώνα περίπου και μετά ήταν δήλωση ελληνικά και αραβικά τόσο όσο ας πούμε περάσει στην αραβική γλώσσα. Τι θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και όλη η πολιτική και η ιδεολογία των Ομεϊδών και των Αβασιδών ήταν έχοντας αυτή όλη τη γνώση την ελληνική και έχοντας εστερνιστεί όλα τα επιτεύγματα, τα επιστημονικά, τα γράμματα και την τέχνη, την ποιήση, την ιατρική, τα μαθηματικά, να βρούνε τα παλιά τα χειρόγραφα και να τα διατηρήσουν. Αυτή η ιδεολογία που έφτασε σε κάποιο σημείο να συζητείται ότι είναι προϊόν του ονείρου που είδε ο Άλμα Μουν με τον Αριστοτέλη και όλα αυτά κτλ. Είχε σαν αποτέλεσμα και το ξέρουμε από πολλές πηγές, κυρίως από το Φιθίστ του Αλναντίν που λέει πού βρήκε αυτά τα βιβλία, γυρίζανε σε διάφορες περιοχές που υπήρχαν βιβλιοθήκες, όλες αυτές οι αρχές ελληνορωμαϊκές βιβλιοθήκες ήταν χυστές. Είχαν καταστραφεί πολλούς καιρός. Κανένας πάπυρος της εποχής της εκείνης δεν είχε διασωθεί. Ό,τι πήρανε, το πήρανε από την Αλεξάνδρεια σε παπύρινη μορφή.
μέχρι τον 3ο αιώνα. Αυτό λοιπόν, αυτή όλη η γραμματεία, η ελληνική, πέρασε στα χέρια των Αράβων και καθίσαν και την αξιολογήσανε. Ό,τι δηλαδή είχαν κάνει οι φιλόλογοι του μουσείου των Πτολεμαίων, το κάνανε οι Άραβες. Βάλανε θεματικά, είχαν γνώση να μεταφέρουν από τα ελληνικά στα ρωμαϊκά, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί που ξέρανε αυτή τη διαδικασία, και τρέξανε και αναζητήσανε χειρόγραφα σε κλειστές βιβλιοθήκες. Υπάρχουν στοιχεία που λένε κάτω από ένα κτίσμα βρήκαν ένα καστόνι γεμάτο βιβλία. Όλα αυτά δεν τα άφησαν αυτοί. Τα μεταφέρανε στη Δαμασκό και μετά στην Βαγδάτη και στο κέντρο εκεί που ήταν της Σοφίας, και καθίσανε και επεξεργάστηκαν όλα αυτά τα βιβλία. Θα ήταν θαύμα αν μπορούσε μια επιτροπή με βάση τους καταλόγους που ξέρουμε σε ορισμένες περιπτώσεις και γνωρίζουμε αναβιβλιοθήκη πόσα από αυτά τα βιβλία μεταφέρθηκαν και αποτέλεσαν πρωτογενές υλικό για τη μετάφραση του στα αραβικά. Επίσης, ένα άλλο πολύ μεγάλο στοιχείο που ήταν μια πηγή για τους Άραβες ήταν η βιβλιοθήκη της Αντιοχίας, η οποία είχαν μεταφέρει ήδη Συριακά από την εποχή των απογόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οπότε εκεί υπήρχε πρωτογενές υλικό και γνωρίζουμε από περιγραφές ότι η αγορά ήταν μια πλούσια αγορά σε βιβλία της ελληνικής γραμματείας. Εγώ αυτά έχω να σας πω για αυτό τα θέματα. Μετά μπαίνουμε σε πιο ηθικές υλικά θέματα και ζητήματα, όπως ας πούμε είναι τι εμπεριείχε και τι δεν